Amen.
είδα σε αυτόν τον άνθρωπο αγαπώ το πολύ γειτονικό στο πατρικό μου σπίτι και στην προσευχή και στην πρώτη παράκληση στο ιερό. Εδώ στον τρόπο που κάθομαι εγώ σήμερα κατά παραχώρηση και ευγενική ήταν και χωροστατούσε ο αγαπητός αδερφός Νικόλαος, ο Άγιος Προσευχίας και ο Αγιος. Και θυμάμαι είπε μία κουβέντα η οποία μου έμεινε στο μυαλό στο ωραίο κήρυγμά του. Είπε, αδελφοί μου, σήμερα ξεκινάμε 15 ημέρες ανάβασης σε δύο κορυφές. Θα κατακτήσουμε γύρω στο μέσο της διαδρομής την κορυφή στο όρος εκείνο της μεταμόρφωσης και θα δούμε πνευματικά συμμετέχοντες το μεταλλείο της δόξας του Χριστού. Και η δεύτερη κορυφή, που είναι διάσπαρτη στο εκκλησιαστικό έτος και με άλλες γιορτές της Παναγιάς, αφορά το πρόσωπο του Οικειωτέρου, το οικειότερο πρόσωπο σε εμάς τους ανθρώπους, το πιο συναντικό, το πιο στρογγυλικό, το πιο όμορφο, το μητρικό πρόσωπο της Παναγίας. Και να λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Εκεί που πάω να σκεφτώ ότι πρέπει ο Ιεροκήρυκας σήμερα να μας πει ένα κήρυγμα, πάλι μου έρχεται η ιδέα κοιτώντας την Παναγία και μάλιστα τις δύο εικόνες εκεί στο θέμα. Τη μία που τόσο σπαρτικά μας κοιτάζει και κρατάει τον Υιό της και Θεό μας στα χέρια της και την άλλη όπου κοιμάται και μεθύσταται. Κοιτάζω και λέω, το κήρυγμα μόλις τελείωσε. Εσύ τι πας να πεις τώρα, τι πας να διατυπώσεις, σε αγάπη και ελπίδα και θα πάμε καλύτερα. Είμαι βέβαιος γιατί είμαστε Έλληνες, γιατί αγαπάμε την Ελλάδα, γιατί ψώνουμε τη σημαία και την κουβαλάμε στις καρδιές μας όπου βρισκόμαστε. Χρόνια πολλά, με υγεία και με δύναμη σε όλους μας. Μην απολύεις τον γνωστό δέσκο με κατά το δύναμο σου. Ο σωτηριός, ο ειδήμας της καταπρόσωπο πάνω των λαών, φως της αποκάλυψης δεχνών και δόξα να δούμε στον Ισραήλ. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ο Θεός. Εν δική μισή των κόσμων.
Μετάστασιν χαρμοσύνος εορτάζομεν και πανηγυρίζομεν. Θεία δυνάμου Δημίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των αμεγίσων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Εμπουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και σίες ο Δημίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Ταματουργών και Αιματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήν και Άντρης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και την άνθρωπος και ελεήμον. Τις αγκάδιες ευχαριστίες μας πρώτον στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρθαγένης κύριο Αλέξανδρο του Κλίματος Πατριαρχείου Αλεξανδρίας ως εκπρόσωπο της Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Μεσογείας και Λευριωτικής κυρίου κυρίου Νικολάου καθώς τους Πανοσιολογιωτάτους και Εδεσμιολογιωτάτους της Πατέρας της Ιεράς Μητροπόλεως μας και των γύρων περιοχών και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Επίσης, εργάδιες ευχαριστίες μας στο Δήμα Θεσσαλονικού, καθώς και στην Φιλαρμονική που λάμπρινε με τους ύμνους της στη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος, τον κύριο Αντιδήμαρχο Θεσσαλονικού της περιοχής μας, τον κύριο Ανδρέα Πέγκα, την Πάρεδρο, το Κοινοτικό Συμβούλιο της Περιφερίας μας, τις αστυνομικές αρχές της περιοχής μας, την Τροχέα Κερατέας, αλλά και όλους εσάς σας ευχαριστούμε και σας ευχόμεθα ολόψυχα και εγκάρδια υπεραγία Θεοτόκος να πρεσβεύει στον Υιό της, Θεό της και Θεό όλο μας υπερ ειρήνης και υπερ αποκαταστάσεως του σύμπαντος κόσμου.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά σε όλους σας με υγεία και δύναμη. Καλά, καλή Παναγιά αύριο. Καλό Πανηγύρια. Συγχωρείτε.